αυτά που συμβαίνουν στο Ιράκ είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Εμείς σαν Κύπρος νομιμοποιούμαστε να ανησυχούμε περισσότερο από όλους. Συμβαίνουν στην περιοχή μας. Αποκτούν σήμερα οι τζιχαντιστές, οι φανταμενταλιστές χώρων, μάλιστα της Μοσούλης που είναι ιδιαίτερα στρατηγικός χώρος εξαιτίας των πετρελαίων, των αγωγών, των ποταμών. Και στέλνω σήμερα το απόγευμα επιστολή προς την κυρία Νάστον, από την οποία τη ζητώ στο επόμενο, στην επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι μετά από, νομίζω είναι 23 του μηνός, να τεθεί σαν θέμα προς συζήτηση για να ενημερωθούμε και για ποιες επαφές έχει προβεί και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό θέμα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί και να δραστηριοποιηθεί και στην εξωτερική της πολιτική. Είναι μέσα στη γειτονιά της. Δεν μπορεί να μείνουμε αδιάφοροι επί του θέματος αυτού. Θα έχει πάρα πολύ δυσάρεστες συνέπειες εάν δεν υπάρξει άμεση και ουσιαστική αντίδραση. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, πώς μπορεί να επηρεαστεί από αυτές τα όσα συμβαίνουν στο Ιράκ? Αυτό ακόμα είναι δύσκολο να το προσδιορίσω επακριβώς, γνωρίζοντας ότι οι συνέπειες των αλλαγών στην περιοχή και το γεγονός ότι αποκτούν ξανά μετά από τότε από το Αφγανιστάν χώρων για εκπαίδευση και εξορμήσεις τρομοκρατών είναι ένα πολύ επίφοβο, μια πολύ επίφοβη πιθανότητα. Η Τουρκία έχει άμεση εμπλοκή στο όλο θέμα. Υπήρξε και συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν από τον Τούρκο αξιωματούχο σήμερα. Πώς νομίζετε θα αντιδράσει η Τουρκία? Δεν μπορώ να προσδιορίσω πώς θα αντιδράσει. Εγώ θα έλεγα ότι στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας ίσως να την κάνει να σκεφτεί δυο φορές, μην αποτελέσει αυτό το πράγμα έναν Βιετνάμ για την ίδια. Και όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, ενώ οι Αμερικανοί αναμένουν από την Κύπρο να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αέρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτόν ήδη κάνει η Κύπρος και το, ξέρετε, αυτόν τον ρόλο είναι το επιστέγασμα των όλων ενεργειών μας αυτά στους τελευταίους 15 μήνες και όχι η αφετηρία του ρόλου. Επομένως, θεωρώ ότι αυτών των ρόλων πρέπει η Κύπρος να το συνδέσει τόσο όσον αφορά τις προοπτικές της για το φυσικό αέριο και την αξιοποίησή του, όσο και γενικότερα για τις σχέσεις της με τους εταίρους της της περιοχής, όπως είναι η Αίγυπτος και το Ισραήλ, ο Λίβανος, σε συνδυασμό με την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει φυσικών αέριων για τις ανάγκες της από όπου μπορεί, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Μεσογείου. Σημασία έχει στους νέους σχεδιασμούς, διότι επιβάλλεται αναθεώρηση των παλαιότερων σχεδιασμών, πρέπει να συμπεριληφθεί με πάσα σοβαρότητα ο μεσογειακός δρόμος. Γι' αυτόν τον σκοπό εγώ και ο κύριος Λακκοτρύπης μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, δηλαδή νομίζω 24 του μηνός, έχω διευθετήσει συνάντηση με τον Επίτροπο Νότιγκερ, τον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να περάσουμε και στον Κυπριακό, κύριε Υπουργέ, όπου η τουρκική πλευρά αρνείται μέχρι στιγμής να καταθέσει προτάσεις σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα και ειδικότερα στο θέμα του χάρτη. Έχει προειδοποιήσει μάλιστα ότι δεν πρόκειται να δώσει το χάρτη εάν δεν υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι και τη διάρκεια των δημοψηφισμάτων. Πρέπει να αποδειχτεί πρώτα στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων ότι είναι διατεθειμένη για πρόοδο. Πρέπει να υπάρχει μια ισοζυγισμένη τοποθέτηση σε όλες τις πτυχές του Κυπριακού. Εμείς ξέρουμε ότι η πλευρά μας μπορεί να είναι διατεθειμένη να μοιραστεί την λειτουργία ενός ομόσπονδου κράτους με τους Τουρκοκύπριους και εκείνοι να έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού εμείς πρώτα κάμε όλους τους σκόπους και τότε μάλιστα μας απειλούσαν και με πόλεμο. Σε αντάλλαγμα για μας το εδαφικό, τις περιουσίες και τις εγγύσεις. Αυτά τα πράγματα τα συζητάς ταυτόχρονα και μαζί. Δεν μπορείς να τα συζητάς με την ελπίδα ότι στο δεύτερο, στο άλλο μισό Κυπριακό
θα μας πούν τι προθέσεις έχουν. Παραμένει σε ισχύ το τελεσίγραφο του Πρόεδρου ότι μέχρι τον Αύγουστο καταθέτουμε όλες τις προτάσεις, αλλιώς δεν προχωρούμε στην επόμενη φάση. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος μας, να καταθέσουμε όλες τις προτάσεις και αναμένουμε και εκείνοι να καταθέσουν τις δικές τους. Τώρα, αν και δεν είναι της αρμοδιότητας σας, είναι στην επικαιρότητα το θέμα του ομολόγου, η πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να βγει πιο γρήγορα και εντός του μηνός στις διεθνείς αγορές. Είναι της αρμοδιότητας μου υπό την έννοια ότι η αξιοπιστία της Κύπρου από όποιον τομέα και αν προέρχεται είναι κάτι που εμείς μεριμνούμε. Εδώ πρόκειται, εφόσον όλοι συμφωνούμε ότι το κλειδί για την ανάκαμψη είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θέλει ρευστότητα. Η πρόθεση είναι να αντικαταστήσεις των εσωτερικών δανεισμών των οποίων έχουμε παρκαρισμένων χωρίς να κινείται το χρήμα, εάν αντικαταστήσουμε αυτόν τον εσωτερικό δανεισμό με χρέος του εξωτερικού, αυτόν που θα απελευθερωθεί εντός των τραπεζών και εντός της αγοράς για να βοηθήσει την ανάπτυξη. Είναι πρώτα η προσπάθεια ρευστότητας. Δεύτερον, είναι το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο προετοιμαζόμαστε για να πετάξουμε μόνοι μας το τέλος του 2015 στις διεθνείς αγορές, οριστικά. Και τρίτον, αντικαθίσταται χρέος, δεν προστίθεται. Διότι με αυτόν που θα πάρεις από τα ομόλογα τώρα, θα αντικαταστήσεις το χρέος που ήδη είναι μετρημένο και μετράς το χρέος μας του εσωτερικού δανεισμού. Και με υψηλότερο επιτόκιο, έτσι. Μα πόσο υψηλότερο θέλει το επιτόκιο, ήταν το θα κυμαίνεται περίπου, στους ίδιους. Εγώ δεν λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη των παράγοντων επιτόκιων. Διότι το επιτόκιο κάπου εκεί θα κυμαίνεται, το γεγονός ότι οι αγορές ήδη μας θεωρούν ότι μπορούν να δανειστούν με επιτόκιο γύρω στο 5%, αυτό είναι ένα τεράστιο κέρδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουγγέ. Και εγώ σας ευχαριστώ.